εξαφήνωσατε λοιπόν την Ελλάδα για τους Έλληνες, αφού δεν έχουν δουλειά οι Έλληνες και που φύγει 700.000 Έλληνες, κύριε Υπουργέ, από την Ελλάδα και είναι πλέον μετανάστες στην Ευρώπη, αφού τους δίνετε 500 ευρώ επιδόματα, κάνοντας τους μαθητακούς, τους λέτε και τεμπέλιδες. Τους λέτε ότι δεν θα δουλέψουν, δεν έχουμε εργατικά χέρια. Λέτε λοιπόν στον Έλληνα, κύριε Μηταράκη, εσείς και η κυβέρνησή σας, η Νέα Δημοκρατία το λέει αυτό, ότι πρέπει να δουλέψει ο Έλληνας με 15 ευρώ. Τόσο δεν βγαίνει, κύριε Μηταράκη, 15-20 ευρώ δεν είναι το προγράμμα που παίρνουν οι άνθρωποι του Μπαγκλαντές. Κύριε Μηταράκη, τόσο. Έχετε πάει στη Μανολάτα. Τόσο. 40. Από ποιο χέρι σε βλέπω. Σα φέρω 45. Μάλιστα. 45 ευρώ. Καλά, δεν το πιστεύω τον υπουργό, αν πάση περιπτώσει. Έτσι κι αλλιώς όποτε μιλάει ειδικά για το μεταναστευτικό, λέει τις μισές αλήθειες. Περίπου 25 ευρώ είναι στην Μανολάτα μαζί με το φαγητό. Για να ξέρει ο υπουργός, γιατί δεν ξέρει και ο υπουργός δεν ξέρει. Είναι 25 ευρώ σε το φαγητό τους. Και η διαμονή, σαν χώρο, 5-10 ανθρώπων. Πραγματικά, θα τους δώσετε 375 ευρώ. 400 ευρώ το μήνα. Θα στέλνουν το παιδί σας για 400 ευρώ το μήνα να δουλέψει σε μια επιχείρηση στα χωράφια σας, κύριε Υπουργέ. Όχι. Γιατί να πάνε Ελληνόπουλα. Αντί λοιπόν να κάνουν μια Ελλάδα που να παράγει πλούτο, να έχει θέσεις εργασίας, να μπορούν να μείνουν τα παιδιά μας εδώ και να παίρνουν 50, 70, 80, 90, 100 ευρώ μεροκάματο, εσείς λέτε φέρνω Μπαγκλαντεσιανούς. Ξέρετε πόσο είναι ο μισθός των Μπαγκλαντές, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω. Πόσο είναι, κάντε λάθος. Κάντε λάθος. Έτσι. 20 ευρώ είναι ο μισθός. 20 ευρώ είναι ο μήνα. Το μήνα, κύριε. Το μήνα. Δώστε λοιπόν στα Ελληνόπουλα 700 ευρώ την ημέρα μεροκάματο για να πάω να δουλέψουν. Γιατί την ημέρα για το μηνιά του δεν είναι 700 ευρώ στην Ελλάδα. 20 το μήνα οι Μπαγκλατσιανοί θα παίρνουν 25. Εγώ θα δώσω 700 στον Έλληνα μεροκάματο. Είναι η άποψη για την οποία δεν πραγματικά απορώ με τη λογική του νέου Έλληνα, ο οποίος διαθέτει, έχει οικογένεια, έχει παιδιά και ψηφίζει ένα κόμμα το οποίο του συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Θα μου πείτε, ο καθένας επιλέγει τη διαδρομή και τη μοίρα του. Μια μοίρα προδιαγεγραμμένη στη χώρα μας από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως με τα πιο μαύρα γράμματα. Αν ήμουν πρωθυπουργός κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, θα απαγόρευα τα κανάλια να λένε ειδήσεις. Γιατί λένε ψέματα. Θα απαγόρευα σε εκπομπές να καλούν πολιτικούς, γιατί κάνουν τους αντιανθρώπους. Και ό,τι τους λένε οι πολιτικοί τα ακούνε, χωρίς αντίδραση, χωρίς αντίλογο, χωρίς επιθετική διάθεση. Μόνο σε αυτούς που θεωρητικά είναι αντίπαλοι τους. Ιδεολογικά, τα κανάλια προσπαθούν να τους στυλιτεύσουν. Μιλάμε για ένα λαό, βέβαια, ο οποίος έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Δεν είναι από αυτούς που πιστεύουν ότι φταίει ο Έλληνας. Όχι. Φταίει και ο νεοέλληνας. Ο οποίος πραγματικά απορώ, ρε παιδί μου, είναι πατριώτες, δεν ήταν. Πατριώτες. Κάναμε μια πρόταση εξεταστικής επιτροπής. Πέρασαν 24 ώρα. Δεν την υπογράφει κανένας. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε οι δίδε πατριώτες που ψηφίσατε. Και οι δίδε πατριώτες που ψηφίσατε. Φαίνεται ότι είναι δεκανή και του συστήματος, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Ψάχνουν δικαιολογίες φθηνές από εδώ και από εκεί για να πούν δεν γίνεται, δεν κάνει, δεν ράνει. Γιατί κάναμε την πρόταση των εξεταστικών επιτροπών. Για να στριμώξουμε τη Νέα Δημοκρατία και να συνενέσει και να γίνει εξεταστική επιτροπή. Για τις πρέσπες, για τα τέμπη, για το μάτι, για τα εγκλήματα που έκαναν όλες οι κυβερνήσεις. Και ψάχνουν φθηνές δικαιολογίες οι ψευτοπατριώτες, λένε ο ένας στο άλλο, ο άλλος στο μακρύ, ο άλλος στο κοντό του. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Είναι τραγικά. Και δεν θέλει να δει κανείς μα κανείς την πραγματικότητα που υπάρχει. Ποια είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει ένα αθηνοκεντρικό σύστημα, το οποίο συνεχώς επιχειρεί με κάθε τρόπο των τροχτικών, ξέρετε, όχι όλοι οι Αθηναίοι, να εξειδανικεύσει υποκομματίδια ή κομματίδια τα οποία είναι δικά του συστήματος ως πατριωτικά. Εγώ λέω ότι όλοι είναι πατριώτες. Ωραία, γιατί δεν υπογράφουν. Γιατί δεν κάνουν εξεταστική επιτροπή. Γιατί δεν λένε, και δεν λένε τίποτα για αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση με τα στενά των Δαδαναλίων, να τα λένε τουρκικά στενά. Ούτε μία δήλωση. Τι είδους πατριωτικά κόμματα είναι αυτά. Τι είδους πατριώτες είναι αυτοί. Απορώ και το προσπερνώ αν θέλετε. Γιατί έχουν συνηθίσει τα ψέματά τους. Ο ένας παδός χάρη κατά τη διάρκεια των εκλογών έβγαλε ένα ψευδέστατο δελτίο τύπου εις βάρος μου. Θα μπορούσα να του κάνω αγωγή και μήνυση και του πάρω ό,τι και δεν έχει να το λυπάμαι. Για λύπηση είναι.
Ο άλλος δύο μέρες πριν έλεγε ότι ο Βελόπουλος δεν είναι πατριώτης, λέει. Και μετά έβγαινε και έκλαιγε στο Λιάγκα. Αλλά για μένα κανένας 15 φορές ο Λιάγκας δεν πήρε από τη ζωή μου. Γιατί θεωρώ ότι είναι επιλογή μου, παιδί μου, μια επιλογή ως πολιτικό αρχηγού που δεν πηγαίνει στις εκπομπές. Τι είμαι εγώ, Μητσοτάκης. Δεν πήγαινα. Και έκλαιγε, λέει, δεν τον χαιρέτησα, που δεν έγινε ποτέ αυτό. Δηλαδή από τη μέση σε βρίζουν και από την άλλη θα του χαιρετά κιόλα. Που εγώ δεν του χαιρέτησα. Που δεν τον είδα καν. Γιατί έτσι κι αλλιώ κάτι δική μου άποψη. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Θα δείτε στην πορεία ότι έχω δίκιο. Ότι είναι στενά τα όρια του πατριωτισμού για πολλού εξ αυτών στην Ελληνική Βουλή. Την Δημοκρατία, τον Πασόκ, τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι είναι δηλώνουν πατριώτε. Όλοι μεγάλα, δείτε τα αντανακλαστικά τη ελληνική δύση, πώ συμπεριφερόμαστε, ποιοι είμαστε επί 4 χρόνια και τι κάνουμε και τώρα. Είναι αδιανόητο πραγματικά να υπάρχουν Έλληνες που πιστεύουν τις ανοησίες που τους λένε οι νεοέλληνες στα γη τους. Αλλά τι περιμένει άλλα ο άλλος που θες και ψηφίσεις και δεν ρωτάς ένα άλλο παιδί, τι δουλειά κάνεις. Σε ενοχλεί ας πούμε η δουλειά του Βελόπουλου, ο οποίος έχει και εκατοντάδες εργαζόμενους Έλληνες οι οποίοι εργάζονται στις επιχειρήσεις του, ανήκονται καλά και είναι όλοι καλά. Και δεν σε ενοχλεί ο τεμπέλης όταν επάγγελση που ψήφισες, που δεν ξέρεις τι δουλειά κάνει, που δεν δουλεύει ποτέ στη ζωή του. Πραγματικά απορώ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι στο δικό μου το μικρό μυαλό, δεν το αντιλαμβάνεται. Γι' αυτό και η άποψή μου είναι ότι αντίπαλός μας στην ελληνική λύση είναι όλο το σύστημα, όλα αυτά τα κόμματα, αλλά κυρίως ο κακός εαυτός μας. Και θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για ηγεσία, γιατί λένε ζητείτε ηγέτες, ζητείτε ένας ηγέτης. Ξέρετε, πέρσι ξεκίνησα να γράφω ένα βιβλίο για την ηγεσία, για τον ηγέτη, αλλά δεν προλαβαίνω έτσι κι αλλιώς, κάποιος δεν το κάνω. Όταν κλείσω τον κύκλο μου, ως πολιτικός, θα κάτσω να γράψω κάποια βιβλία ακόμα, γιατί μου λείπει και αυτό. Δεν θέλω να σου πω γιατί θεωρώ και ποιος θεωρώ ότι μπορεί να είναι μεγάλος ηγέτης. Για μένα, μεγάλος ηγέτης ήταν ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Τεράστια μορφή. Εγώ γράψω και βιβλίο γι' αυτό. Δεν είναι απλά πιστεύω ότι είναι μεγάλος ο Αλέξανδρος. Έγραψα βιβλίο. Οι άλλοι σε 40 πλησιάζουν και δεν έχουν κάνει τίποτα ζωή τους και το παίρνουν για αρχηγή. Ο άλλος είναι 60 και δεν έχει κάνει τίποτα ζωή τους και είναι αρχηγός κόμματος. Αυτά εμένα μου φαίνονται λίγο περίεργα, ρε παιδιά. Άντε για τους Αθηναίους αντιλαμβάνομαι ότι δεν ξέρετε ποιος είναι ο Βελόπουλος. Για κάποιους Αθηναίους. Από το 1991-92 αγωνίζομαι για αυτό το θέμα. Θα σας μιλήσω λοιπόν για την εκπαίδευση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πώς εκπαιδεύτηκε και έγινε ο Μεγάλος Άντας. Μπορεί να έχει το